Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Πάμε τα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, ο οποίος είναι συνεκπρόσωπος των Πράσινων στη χώρα. Κύριε Τρεμόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τρεμόπουλε, να ξεκινήσω με αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ακρίβεια και ενεργειακή κρίση, επισιτιστική κρίση φαίνεται πιθανή. Ίσως να μην υπάρξει ζήτημα επάρκειας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τουλάχιστον λένε οι υπεύθυνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα υπάρξει ζήτημα επάρκειας τροφίμων σε τρίτες χώρες, σε κάθε περίπτωση. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσονται όλα αυτά όσον αφορά στην ενεργειακή κρίση, όσον αφορά στην επισιτιστική κρίση και στα αποτυπώματά τους και στην ακρίβεια αλλά και στην επάρκεια? Τι λέτε? Ναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν φαίνεται να έχει συγκεκριμένες εναλλακτικές προσεγγίσεις και προτάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό που συμβαίνει είναι να έχει αναδειχθεί στην πραγματικότητα ξαφνικά δήθεν και απλώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χτυπάνε στην πλάτη τον πολίτη, να μιλάνε για την ακρίβεια και να μην έχουν τελικά συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Κάποιοι τα ρίχνουν απέναντι στον πόλεμο, ότι φταίει ο πόλεμος που εκτοξεύθηκαν οι τιμές, λες και δεν υπήρχε το ίδιο θέμα, η ακρίβεια στα κάσιμα, διότι από εκεί άρχισαν να ανεβαίνουν όλα, από πριν ένα χρόνο. Όταν άρχισε λέει να αυξάνεται η ζήτηση και αφού αυξήθηκε η ζήτηση αυξάνονται και οι τιμές. Ελεύθερη αγορά, δεν μπορώ να το ρυθμίσω λέει η κυβέρνηση, παίζει το ρόλο του τροχονόμου των συμφερόντων και αναγκάζεται να δώσει βοηθήματα επικουρικά. Δεν γίνεται έτσι. Τα μεγάλα συμφέροντα και στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και στην μεταφορά των καυσίμων είναι σε ελληνικά χέρια, αλλά δεν θέλει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτού του είδους τη ρύθμιση. Έτσι λοιπόν αυτή η αφήγηση την οποία μας συνεχώς μας επαναλαμβάνουν με κάποια ομοφωνία θα έλεγα διάφορα ελεγχόμενα μέσα είναι ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό είναι το πρόβλημα μόνο. Εμείς τι λέμε ως πράσινοι, λοιπόν, ότι ορίστε. Ναι, ναι, σας ακούω κύριε Τρεμόπουλε. Χρειαζόμαστε απεξάρτηση συνολικά από τα ορυκτά καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι ή πάμε να βουλιάξουμε ξανά στην εξάρτηση από το λιγνίτη, το αμερικάνικο σχιστολιθικό, δηλαδή ιδιαίτερα αντιοικολογικό αέριο, το οποίο είναι και ακριβότερο. Αυτά σωστό, είναι τα ζητήματα. Αυτό είναι σωστό που λέτε, ναι. Είμαστε μια χώρα και η οποία έπρεπε να έχει πρωτοπορήσει στην αξιοποίηση του ήλιου και του ανέμου. Τι κάνουνε? Επιορίστηκαν εδώ και χρόνια στις διάφορους ηλιακούς θερμοσύφωνες, τη στιγμή που θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα να υπάρξουν και ατομικές πρωτοβουλίες αλλά και συνεργατικές για να αξιοποιηθούν οι φωτοβολταϊκές δυνατότητες. Κάθε σπίτι να έχει φωτοβολταϊκά, να έχει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημοτικό, κάθε σχολείο να είναι αυτόνομο σε ενέργεια. Η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας είναι η εξοικονόμηση και ταυτόχρονα αυτή η γενναία μετάβαση στις νέες μορφές. Από τη μια μεριά λοιπόν χρόνια μέναμε στους ηλιακούς θερμοσύφωνες όσοι βάλανε και από την άλλη ανεμογεννήτριες οι οποίες με τον τρόπο που γίνονται χωρίς εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, χωρίς χωροταξικό σχέδιο που να σέβεται τα ελληνικά βουνά και την ελληνική φύση, να κακοποιείται πολλές φορές με μεγαθύρια τα οποία μόνο για να κατασκευαστούν ανοίγονται τεράστιοι δρόμοι και έτσι στο τέλος δεν μένει ούτε όφελος αλλά και ζημιά στις τοπικές κοινωνίες και στα ελληνικά οικοσυστήματα. Κατανοητό κύριε Τρεμόπουλε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από όλα αυτά είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια, το Green Deal, το οποίο έχει αλλοιωθεί τώρα, το οποίο έχει εντελώς αλλοιωθεί και πάμε σε αυτό που λέτε εσείς, πάμε στην πραγματικότητα που λέτε εσείς. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο διάστημα? Έχετε υπάρξει και ευρωβουλευτής, γνωρίζετε τους μηχανισμούς, παλιότερα έχετε υπάρξει ευρωβουλευτής. Τι πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι λέτε? Κοιτάξτε,
Αυτό που εμείς ως πράσινος χώρος είχαμε καταθέσει, ήταν το Green New Deal. Εγώ ήμουν ευρωβουλευτής από το 2009 και μετά και ήξερα ότι χρηματοδοτούμε ένα συγκεκριμένο think tank. Κάθε μήνα φεύγανε από τον κάθε πράσινο ευρωβουλευτή φεύγανε ένα ποσό, 500 ευρώ, πολλαπλασιάστο αυτό επί 50 να δείτε, για να διαμορφώσουμε προτάσεις για το πώς μπορεί να είναι ένα δίκαιο Green New Deal, δηλαδή μια νέα πράσινη συμφωνία. Μετά από χρόνια κατέληξε η Κομισιόν και η αδιαφανής διακυβερνητική, οι κυβερνήσεις δηλαδή που ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξαγγείλουν το Green Deal. Αυτό είναι μια σκιά της πράσινης πρότασης, δεν έχει να κάνει με κοινωνική δικαιοσύνη και ταυτόχρονα σε εμάς μας έβαλε το καθήκον να βελτιώσουμε όσο αυτό είναι δυνατό, να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια και να στηριχθούν εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα για να περάσουν αυτό που λένε ενεργειακή μετάβαση. Ωραία αυτά τα λόγια. Θα κάνετε κάτι για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια? Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κοινός ευρωπαϊκός βηματισμός. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική. Ενοποιήθηκε κάτω από τη σκέπη του αμερικάνικου σχεδιασμού απέναντι στην... Τεχνικά έχετε δίκιο. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη απέτυχε να εντάξει τη Ρωσία σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας και τα αποτέλεσματα είναι να το ΝΑΤΟ να επεκτείνεται, η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας να είναι το ζητούμενο, η ενεργειακή πολιτική που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο τελικά δεν ήταν μέρος της λύσης. Τώρα γίνεται μια αποκοπή και μια γρήγορη προσπάθεια αναβολής, επανεξέτασης ακόμη και αυτού του ισχνού Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι πρέπει να επιμένουν. Όταν η διακυβερνητική των επιστημόνων λέει ότι κοιτάξτε και ο ίδιος ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος επιταχύνει την κλιματική ανατροπή, μιλάμε για χάος, όχι απλή, απλή αλλαγή. Όταν λοιπόν αυτό είναι επιτακτικό, κάποιοι πρέπει να το βάλουν στην ημερήσια διάταξη, γιατί στο τέλος θα έχει, έχει ήδη και οικονομικές επιπτώσεις. Και ξαναθέτω το ερώτημα, αν ανέβει η στάθμη της θάλασσας στις ελληνικές ακτές και σε χιλιάδες νησιά κατά 10 εκατοστά, πόσες θα εξαφανιστούν και πόσες θα μείνουν? Άρα έχει και οικονομική, και αυτό δεν είναι μελλοντικό. Ήδη υπάρχουν ζητήματα. Αναπτύσσονται διάφορες ασθένειες οι οποίες εκτοξεύονται. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Έχουν δηλαδή και βιολογικό και ανθρώπινο κόστος και οικολογικό και οικονομικό στο τέλος. Σωστό, άρα σωστό εμείς είμαστε αυτοί που κοιτάζουμε το μέλλον. Γι' αυτό και παρακαλώ να ληφθεί υπόψη και από τους πολίτες, γιατί πάμε από ό,τι φαίνεται σε εκλογές και από το πολιτικό σύστημα. Θα πάμε στις εκλογές. Κάτι ακόμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Γερμανούς πράσινους, οι οποίοι συγκυβερνούν και φαίνεται ότι ταυτίζονται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, με την κλασική γερμανική συνταγή πολιτικής. Τι λέτε? Κοιτάξτε, οι Γερμανοί πράσινοι και την προηγούμενη φορά που είχαν συνεργαστεί με τους σοσιαλδημοκράτες και κάνανε κυβέρνηση και ήταν υπουργός εξωτερικών ο γιος Καφίσε, το πρώτο που είχε δηλώσει τότε και ακόμη φαντάζει ζωντανό στην ανάμνησή μου, είχε πει αμέσως, εγώ δεν θα είμαι ένας πράσινος υπουργός εξωτερικών, θα είμαι ένας Γερμανός υπουργός εξωτερικών. Γιατί η αίσθηση της ταύτισης με το κράτος στην Γερμανία και γενικά στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το πώς το προσλαμβάνουν οι Έλληνες. Άλλη αντίληψη έχουν οι Έλληνες. Και θυμάμαι στα πρώτα χρόνια της κρίσης, όταν είχαν έρθει οι Γερμανοί για να επισκεφθούν συνάδελφοι ευρωβουλευτές εκεί το 2009, το 2010, μου είπανε ότι αυτό που τους έκανε εντύπωση στην Ελλάδα είναι πόσο λίγο ταυτίζονται οι Έλληνες με το κράτος τους. Εκεί το νιώθουν σαν ένα σύλλογο της γειτονιάς που πρέπει να το στηρίξουν. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να τους παίρνουμε τις μετρητής. Αυτά που εκφράζουν δεν είναι πράσινη πολιτική πάντα,
αλλά γερμανική εξωτερική πολιτική. Και αυτό μετράει και σε ψήφους στη χώρα τους. Ήδη εκεί και με διάφορα άλλα μέτρα πρόσφατα. Καλά, μην αναλύσουμε. Αυτό όμως δεν είναι μια αντίφαση. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό δεν είναι μια αντίφαση. Λέμε αυτά και εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση, ως συγκυβέρνηση, εφαρμόζουμε την κλασική συνταγή, τη γερμανική. Με αντίφαση αυτό. Δεν σας πειράζει, δεν σας ενοχλεί εσάς. Ναι. Εγώ δεν θα απολογηθώ για τους Γερμανούς πράσινους. Όχι, όχι, μιας και είστε στον χώρο των πράσινων. Έχουν ένα πακέτο προτάσεων και μεταρρυθμίσεων που αντισταθμίζουν τα υπόλοιπα και σε κοινωνικό επίπεδο και σε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και σε επίπεδο των δικαιωμάτων. Και έτσι εκτοξεύονται από το 16 στο 22%. Ήδη οι σοσιαλδημοκράτες περάσαν στην τρίτη θέση. Έτσι είναι. Και αυτοί οι γερμανικοί πολιτικοί κάνουν. Αλλά κάποιοι από εκεί κερδίζουν. Μέσα από αυτές τις συμμαχίες κατάφεραν να κερδίσουν έναν κεντρό χώρο και να βάλουν ένα φραγμό στην ανάπτυξη της ακροδεξιάς στην Ανατολική Ευρώπη. Το ακούω, αξιολογείτε. Μην μου λέτε κι εσείς άλλα, εάν συγκυβερνήσετε με κάποιο κόμμα στην Ελλάδα μετά από αυτές τις εκλογές όποτε έρθουν. Μην μου λέτε, μην μου εφαρμόζετε κλασικές συνταγές, έτσι, Ευρωπαϊκής Ένωσης κι εσείς, κύριε Τρεμόπουλε. Αστειεύομαι. Πάμε στις εκλογές τώρα. Όχι, δεν αστειεύεστε, είναι πολύ σοβαρό. Πάμε στις εκλογές όμως. Και ο καθένας κρίνεται. Πάμε στις εκλογές. Πότε είναι ο πιθανότερος χρόνος εκλογών, λέτε εσείς? Τι ανάλυση κάνετε οι πράσινοι? Είστε έτοιμοι για εκλογές το φθινόπωρο? Ετοιμαζόμαστε. Γιατί από ό,τι φαίνεται όλα τα σενάρια, όλες οι αφηγήσεις, όλοι οι σχεδιασμοί καταλήγουν για εκλογές το Σεπτέμβριο. Τώρα η έκπληξη θα είναι να πάνε το Μάιο. Σωστά, αλλά μαζί σας. Για εκεί το βλέπω. Εμείς ήδη στείλουμε ψηφοδέλτια, κάνουμε περιοδίες στη χώρα και ταυτόχρονα αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να συγκροτηθεί ένας αξιόπιστος, ενωτικός, πράσινος πόλος, να υπάρχει ένα πράσινο ψηφοδέλτιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Τα καταφέρνετε προς το παρόν? Τα καταφέρνετε να συνθέσετε τον πράσινο χώρο? Έχετε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να μεταδώσετε και στους πολίτες κάτι που μόλις χτες το βράδυ προέκυψε, ήταν μια θετική εξέλιξη όπου βρήκαμε έναν τρόπο συντονισμού μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις, η πράσινη εμείς, το νέο κόμμα που έγινε, επειδή ακριβώς το συνδέω με το προηγούμενο ερώτημα, τι θα κάνουμε στην κυβέρνηση. Εμείς που δεν ταυτιστήκαμε λόγω των απαράδεκτων υποχωρήσεων σε πολλά θέματα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου συμμετείχαν οι οικολόγοι πράσινοι, κάναμε την κριτική αναλυτική, είπαμε ποια ήταν τα λάθη, περιμένουμε και κάποια βήματα έχουν γίνει και από την άλλη πλευρά και έτσι βρήκαμε έναν κοινό βηματισμό ούτως ώστε στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που αναφέρεται στην πράσινη ευρωπαϊκή οικογένεια. Μάλιστα. Αυτό ήδη εμπλουτίζεται και με άλλα σχήματα τα οποία σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργαζόμαστε. Όπως το κίνημα για τα ζώα, το κόμμα για τα ζώα στην Ελλάδα, όπως ένα ευρωπαϊκό πάλι κόμμα που τώρα συγκροτείται το Volt και συνεργάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τους πράσινους. Άρα η οικογένεια Greens EFA, η οποία είναι μια συμμαχία 73 ευρωβουλευτών δυναμική, στην οποία προστέθηκαν πρόσφατα και οι 7 ευρωβουλευτές από το κίνημα 5 αστέρων της Ιταλίας, είναι μια αναερχόμενη δύναμη και αυτή θέλουμε να εκφράσουμε και στην Ελλάδα στις εθνικές εκλογές. Κατανοητό. Τώρα, επειδή το τοπίο εκλογικά, τουλάχιστον για μένα, είναι χαοτικό, είναι απρόβλεπτο, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η απλή αναλογική σε πρώτη φάση δεν θα δώσει καμία αυτοδυναμία, αλλά και σε δεύτερη φάση, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Θέλω να πάμε τη συζήτηση στις συνεργασίες. Κυβερνητική συνεργασία, είστε διατεθειμένοι να δημιουργήσετε με κάποιο από τα μεγαλύτερα κόμματα προεκλογική συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας ή μετεκλογικά σε κάθε περίπτωση? Γιατί ακούω και συζητήσεις που γίνονται για προεκλογικές συνεργασίες με το Μέρα 25, είναι γνωστές αυτές οι συζητήσεις. Εσείς πώς σκέφτεστε λοιπόν τις συνεργασίες, τι λέτε? Όποιος έχει αυτή την επιφανειακή προσέγγιση να μεταφέρει τα γαλλικά ευρωπαϊκά δεδομένα στην Ελλάδα θα πέσει σε αυτή την παγίδα. Για προεκλογικές συνεργασίες μιλάτε? Δεν μιλάμε για προεκλογικές συνεργασίες. Μάλιστα. Διότι αυτό που συνέβη στη Γαλλία σχετίζεται με το εκλογικό σύστημα εκεί. Όπου αναγκάστηκαν να συνεργαστούν, γιατί αν δεν το κάναν δεν θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν καν στη Βουλή με οποιοδήποτε ποσοστό.
Έτσι λοιπόν. Γι' αυτό υπήρξαν οι προεκλογικές συνεργασίες. Ναι, κύριε Τρεμόπουλε. Παρόλο που είχαν μεγάλες διαφορές, μπήκανε. Και τώρα, ας πούμε, οι πράσινοι στη Γαλλία έχουν 23 έδρες. Ήταν μια έντιμη συνεργασία. Εδώ λοιπόν εμείς που αγωνιστήκαμε για να εξασφαλίσουμε την αυτόνομη παρουσία του πράσινου χώρου και υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες λένε, α, κοιτάξτε και στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι γίνεται, προς το ΜΕΡΑ κάτι γίνεται, προς την ΚΕΝΑΛ κάτι γίνεται, φυγόκεντρες στάσεις, δεν μπορεί μέσα σε ένα τέτοιο σχήμα να εξασφαλίσουμε την αυτόνομη παρουσία, όταν μάλιστα τα κόμματα αυτά δεν κάναν αυτοκριτική για την πολιτική την οποία άσκησαν ως εξουσία. Μάλιστα. Όταν δεν κάνουν αυτοκριτική, δεν μπορούν στο τέλος να γίνουν αξιόπιστα όσον αφορά την αφήγησή τους για τη νέα κυβερνητική ενδεχόμενη θητεία. Μετεκλογικές συνεργασίες σας ενδιαφέρουν, κύριε Τρεμόπουλε. Θα δούμε βέβαια και τα αποτελέσματα. Θα μας δείξουν οι πολίτες. Αν δεν είμαστε στη Βουλή, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε, γιατί και αυτό παίζει. Είχαμε υποστεί πίεση το 2009 που είχα εκλεγεί ως Ευρωβουλευτής να συνεργαστούμε, παρόλο που είχαμε 2,5%, να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Τεράστια πίεση. Έλα εσύ να γίνεις υπουργός, έλα και τα λοιπά. Είχαμε πει ότι αν δεν εκλεγούμε αυτόνομα δεν συμμετέχουμε. Αν εκλεγείτε, υπάρχει περίπτωση να αν συνεργαστείτε κυβερνητικά με κάποιον. Μας ενδιαφέρει η κυβερνησιμότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουμε θα εξαρτηθεί από τον προγραμματικό διάλογο, τη δυνατότητα αυτοκριτικής που έχουν να επιδείξουν από τώρα μέχρι τις εκλογές τα σχήματα που κάνουν αυτές τις προτάσεις. Μάλιστα. Γιατί το να πάρεις μια πλειοψηφία είναι ένα βήμα. Το να ξέρεις τι θα κάνεις ως κυβέρνηση είναι ένα δεύτερο. Και τέτοιος διάλογος δεν έχει γίνει. Κατανοητό. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε και λόγο να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη με τους ίδιους ανθρώπους, με τις ίδιες ανώριμες επιλογές, δεν πρόκειται. Μάλιστα. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι τα ίδια λάθη, κύριε Τρεμόπουλε, αλλά αυτό είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως λέει λοιπόν και μια συγκεκριμένη ρίση του Αϊνστάιν, ότι όποιος θεωρεί ότι με τα ίδια δεδομένα είναι κάνει ορισμός το πείραμα και θα πετύχει διαφορετικά αποτελέσματα... Είναι ο ορισμός της ηλιθιότητας. Μάλιστα, κύριε Τρεμόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε εμείς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το πράσινο χώρο και τις εναλλακτικές λύσεις και θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να τα πούμε συγκροτώντας ψηφοδέλτιο και στην Ήπειρο. Έχετε ενδιαφέρουσες οπτικές γι' αυτό. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι.